Τους άξονες στους οποίους κινείται το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι δύο», ανέπτυξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στη συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς και ζήτησε να του μεταφέρουν την κατάσταση της αγοράς. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως η οικονομία αντιμετώπιζε δυσκολίες και πριν την κρίση του κορονοϊού, εκφράζοντας παράλληλα φόβους πως η ύφεση θα είναι μεγάλη λόγω των επιπτώσεων από την πάυση των εργασιών, την πτώση του τουρισμού αλλά και την αρνητική ψυχολογία του κόσμου. Τις δυσκολίες η οικονομία τις αντιμετώπισε και πριν έρθει ο κορονοϊός, διότι είμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε συνεχή αναπτυξιακά τρίμηνα. Το τελευταίο τρίμηνο, το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ήταν το πρώτο τρίμηνο σε ύφεση. Καθώς από τον Οκτώβριο η οικονομία έχει μπει σε ύφεση, δύο συνεχόμενα τρίμηνα σε ύφεση και το τελευταίο του 19 με μείον 0,7 λέντα στοιχεία και το πρώτο του 20 με μείον 1,6. Και βεβαίως η μεγάλη ανησυχία όλων μας είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην οικονομία. Εισερχόμενος στην αίθουσα του ξενοδοχείου που έγινε η συνάντηση, αστειεύτηκε για την απόσταση που είχαν οι καρέκλες μεταξύ τους λόγω των μέτρων πρόληψης για την πανδημία, λέγοντας πως ο στόχος μας είναι να μικρύνουμε την απόσταση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη μεσαία τάξη την οποία εκπροσωπείται. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, είπε στην εισαγωγή της ομιλίας του αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως πέραν της δημόσιας υγείας, σημαντικό άγαθο είναι και η δυνατότητα των ανθρώπων, των εργαζομένων, των επιχειρηματιών να προχωρούν μπροστά και να έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο της επιβίωσης, αλλά και της αναπτυξιακής προοπτικής. Ο βασικός πυρήνας των θέσεων αυτών είναι ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει να αξιοποιηθούν τα αποθέματα στα δημόσια ταμεία, τα αποθέματα αυτά για τα οποία δουλέψαμε σκληρά και εμείς ως κυβέρνηση, αλλά είναι κτήμα του ελληνικού λαού, βρίσκονται εκεί για μια ώρα ανάγκης για μια δύσκολη στιγμή. Νομίζω ότι τώρα είναι η δύσκολη στιγμή. Φρονούμε λοιπόν ότι πρέπει, και αυτό θα προσπαθήσω να διεκδικήσω και να πείσω, η κυβέρνηση να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη γενναιοδορία απέναντι στην, κυρίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που θα πληγεί περισσότερο από κάθε άλλον σε αυτή την κρίση. Πρώτος άξονας του προγράμματος, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η στήριξη και η χρηματοδότηση της εργασίας και όχι της αναστολής εργασίας. Δεύτερος άξονας συνέχισε είναι η λογική της επιδότησης των επιχειρήσεων, προτείνοντας μία επιστρεπτέα ενίσχυση με κεφάλαια κίνησης και 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο. Στον τρίτο άξονα, ο κ. Τσίπρας επεσήμανε τη δυνατότητα πρόσβασης σε εγκυοδοσία και δανειοδότηση, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει την αναπτυξιακή εταιρεία. Η πρόταση που κάναμε εμείς είναι για όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας ακόμα, είναι ελάχιστες αυτές, να είναι 100% η κάλυψη ασφαλιστικού και μισθολογικού κόστους. Για αυτές που είναι βαρύτερα πληττόμενες, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις εστίασης, τις επιχειρήσεις του τουρισμού, των μεταφορών, να υπάρχει 100% κάλυψη του ασφαλιστικού κόστους και 40% του μισθολογικού. Και για όλες τις υπόλοιπες 40% μισθολογικού και ασφαλιστικού, χωρίς βεβαίως την λογική της εκπεριτροπής εργασίας, διότι τούτη την ώρα θέλουμε όλους τους εργαζόμενους στη θέση τους, θέλουμε τις επιχειρήσεις όπως ήταν πριν τον κορονοϊό να βρίσκονται σε λειτουργία, για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι και να προχωρήσουμε. Τέλος, στον τέταρτο άξονα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε τη μείωση φορολογίας σε μόνιμη βάση και εκτάκτως για όσο διαρκέσει η κρίση. Μείωση του 6% του φορολογικού συντελεστή για την εστίαση και κατάργηση φόρου διαμονής στις τουριστικές επιχειρήσεις. Μετά τη συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς, ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε με ανθρώπους της εστίασης και συζήτησε μαζί τους τα σοβαρά προβλήματά τους.